Συντονισμένη επιχείρηση αφελληνισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της διαπλοκής, καταγγέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με δήλωσή του στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, εγγυάται πως εφόσον εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θα κινήσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για να διερευνηθεί η υπόθεση υπό το φως των νέων αποκαλύψεων που έρχονται στη δημοσιότητα στο ντοκιμαντέρ του Paul Mason, όπου ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης δηλώνει πως γνώριζε τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν πως θα επιβληθούν capital controls στις τράπεζες. Ανέδειξα μάλιστα τότε πως ο πρώην Υπουργός Γιάννης Βαρουφάκης είχε προβλέψει την πορεία που τελικά ακολούθησε το εγχώριο τραπεζικό σύστημα σε άρθρο του στο Πρόταγκον με τίτλο «Να αφελληνιστούν», δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν και γενικώς είμαι αντίθετος σε εξαγγελίες εξεταστικών για να εντυπωσιάσουμε ή να προσελκύσουμε, να πούμε έτσι, φίλους και ψηφοφόρους, εντούτοις νομίζω ότι στο θέμα αυτό πρέπει να γίνει μια εξεταστική, διότι τα capital controls είναι το μέτρο που έδωσε χαριστική βολή σχεδόν μοιραίο πλήγμα στην ελληνική οικονομία. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν εξετάζει, μάλλον δεν ψάχνει να βρει ενδεχομένως ποινικές ευθύνες κάποιου πολιτικού προσώπου για κάποιες πράξεις παραλήψεις, αλλά είναι μια επιτροπή η οποία εξετάζοντας μάρτυρες και έγγραφα, δηλαδή τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, ειδικούς περί το αντικείμενο, που είναι ένα πολύ τεχνικό αντικείμενο και σύνθετο, προσπαθεί να καταλήξει σε ένα πόρισμα το πώς γίνανε όλα αυτά, τι οδήγησε σε όλα αυτά. Αν από την διαδικασία αυτή προκύψουν ποινικές ευθύνες κάποιου πολιτικού προσώπου, το επόμενο βήμα είναι η Προανακριτική Επιτροπή. Ο κύριος Βαρουφάκης υποστήριζε ότι όσοι από εμάς θέλουμε την Ελλάδα να ορθοποδεί εντός της Ευρωζώνης, δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε ότι οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν πραγματικά ευρωπαϊκές. Με άλλα λόγια, να αφελληνιστούν άμεσα. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό? Γιατί, κατά τον κύριο Βαρουφάκη, η μόνη βιώσιμη λύση είναι οι τράπεζες να αφελληνιστούν, αφήνοντας εκτός νυμφώνος τη διαπλοκή Ελλήνων πολιτικών και Ελλήνων τραπεζιτών, αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο κύριος Μητσοτάκης. Επομένως, σε αυτή τη φάση, επειδή πολλά ακούστηκαν και από τον ίδιο τον Βαρουφάκη, αλλά κυρίως επειδή αυτά που γίνανε βλάψανε και ζημίωσαν τη χώρα πάρα πολύ, νομίζω ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα. Πρέπει δηλαδή να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Αν όλα αυτά ήταν μια συγκυριακή εξέλιξη ή αν είχαν προσχεδιαστεί από κάποιους παράγοντες της κυβέρνησης ως διαπραγματευτικό όπλο, ως επιθυμητό αποτέλεσμα για τη χώρα, έτσι ώστε να πάμε στη δραχμή, αφού από ό,τι φαίνεται κάποιοι επεξεργάζονταν και σχέδιο μετάβασης στη δραχμή, ως εκφοβισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω εγώ.